Ο λόγος του Θεού λέει στην επιστολή προς τους Ρωμαίους κεφάλαιο 3 στίχος 10, όπως είναι γραμμένο, ότι δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, δεν είμαστε δίκαιοι, δεν είμαστε καλοί, είμαστε όλοι αμαρτωλοί και είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού. Η εγγύγραφη λέει στον στίχο 19, «Και ξέρουμε ότι όσα λέει ο νόμος μιλάει προς εκείνους που είναι κάτω από τον νόμο, γιατί ώστε να φράξει κάθε στόμα και ολόκληρος ο κόσμος να γίνει τι ακριβώς? Υπόδικος στον Θεό». Στίχος 23 λέει, «Δεδομένου ότι όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού». Φίλοι και φίλες, ίσως εσείς θέλετε να πάτε στον Παράδεισο, αλλά η αλήθεια είναι ότι σας αξίζει να πάτε στην κόλαση. Η Αποκάλυψη κατά Ιωάννη κεφάλαιο 21 στίχος 8 μας λέει ότι «Όλοι οι ψεύτες, δεν λέει κάποιοι ψεύτες, δεν λέει πολλοί ψεύτες, αλλά όλοι οι ψεύτες θα έχουν τη μερίδα τους μέσα στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θυάφει. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος». Η επιστολή του Ιακώβου κεφάλαιο 2 στίχος 10 λέει «Επειδή όποιος φυλάξει ολόκληρο τον νόμο, προσέξτε, φταίξει όμως σε ένα, έγινε ένοχος σε όλα». Εδώ βρισκόμαστε, είμαστε χωρίς βοήθεια, είμαστε χωρίς ελπίδα, είμαστε καταδικασμένοι για την κόλαση και χρειαζόμαστε σωτηρία από την ποινή των αμαρτιών. Ευτυχώς ο Θεός παρέχει έναν τρόπο της δικαίωσης διαμέσου του οποίου όλοι οι αμαρτωλοί μπορούν να συγχωρεθούν και μπορούν να κατασταθούν δίκαιοι. Η επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 5 λέει «Ο Θεός όμως δείχνει τη δική του αγάπη σε μας». Μην το χάσετε αυτό, επειδή ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας. Στην πρώτη επιστολή προς τους Κορινθίους, στο κεφάλαιο 15, στον τρίτον στίχο, ο λόγος του Θεού λέει, «Επειδή εν πρώτης σας παρέδωσα εκείνο το οποίο και παρέλαβα, ότι ο Χριστός πέθανε εξαιτίας των αμαρτιών μας, σύμφωνα με τις γραφές, και ότι ταύτηκε, και ότι την τρίτη ημέρα αναστήθηκε, σύμφωνα με τις γραφές. Ο αναμάρτητος γιος του Θεού, ο σωτήρας του κόσμου, ο Θεός ενσαρκωμένος, ο Ιησούς Χριστός, ο δίκαιος, πέθανε για τις αμαρτίες μας, θαύτηκε και στην τρίτη ημέρα αναστήθηκε σύμφωνα με τις γραφές». Η σωτηρία από την κόλαση είναι διαθέσιμη για όλους τους αμαρτωλούς, οι οποίοι απλώς θα παραδεχτούν δωρεάν την πλήρωση για τις αμαρτίες τους διαμέσου της πίστης. Το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3 στίχος 16 λέει, «Επειδή με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μοναγενή, προσέξτε σε αυτό, για να μην καθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή». Τη στιγμή που κάποιος θα πιστέψει στον Χριστό και θα εμπιστευτεί μόνο Αυτόν, τότε εκείνος ο άνθρωπος συγχωρείται για όλες τις αμαρτίες του και ανακηρύσσεται δίκαιος μπροστά στα μάτια του Θεού. Η δεύτερη επιστολή προς τους Κορινθίους κεφάλαιο 5 εδάφιο 21 λέει, «Επειδή εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία». Ο Παύλος αναφέρει στον Χριστό εδώ, «για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού διαμέσου αυτού». Υπάρχει μόνο μία αποδεκτή και κατάλληλη απάντηση σε αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα και αυτή είναι να θέσετε την πίστη σας στο ολοκληρωμένο έργο του Ιησού Χριστού. Το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο 16 λέει ξεκινώντας το εδάφιο 30 και βιάζοντας τους έξω είπε «Προσέξτε αυτή την ερώτηση. Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Και εκείνοι είπαν «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου». Προσέξτε, δεν υπάρχει καμία αναφορά στο βάπτισμα εν ύδατη, δεν υπάρχει καμία αναφορά στη μετάνοια για τις αμαρτίες, ή στον εκκλησιασμό, ή στην προσευχή, ή στην πράξη των καλών έργων. Σωζόμαστε μόνο διαμέσου της πίστης, μόνο διαμέσου της χάρης, στον Χριστό μόνο. Πιστέψτε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείτε εσείς και το σπίτι σας. Και αυτό είναι όλο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Η επιστολή προς Τίτον κεφάλαιο 3 στίχος 5 λέει, «Όχι από έργα δικαιοσύνης που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεος του μας έσωσε διαμέσου του λουτρού παλιγενεσίας και ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος». Η επιστολή προς τους Εφεσίους κεφάλαιο 2 στίχος 8 λέει, «Επειδή κατά χάρη είστε σωσμένοι, πώς? Διαμέσου της πίστης. Δεν λέει διαμέσου του βαπτίσματος, δεν λέει διαμέσου της προσευχής. Η σωτηρία δεν βασίζεται στο αν είστε καλοί άνθρωποι, και αυτό δεν είναι από σας. Είναι δώρο του Θεού, όχι από έργα, ώστε να μην καυχηθεί κάποιος».
Αν σας είπα ότι θα πάω στον Παράδεισο επειδή είμαι ένας καλός άνθρωπος, ή επειδή πηγαίνω στην εκκλησία, ή επειδή δίνω σε φιλανθρωπίες, ή επειδή μετανοώ για τις αμαρτίες μου, ή επειδή έχω βαπτιστεί, κτλ. Θα λέγατε εσείς ότι η πίστη μου είναι στον Χριστό, ή ότι εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. Φίλοι και φίλες, αν εμπιστεύεστε τον εαυτό σας, τότε εμπιστεύεστε τον αμαρτωλό στον οποίο αξίζει να πάει στην κόλαση. Και αν εμπιστεύεστε τον αμαρτωλό ενώ είστε άξιοι να πάτε στην κόλαση, τότε θυμηθείτε τα λόγια μου. Δεν θα πάτε στον Παράδεισο. Το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 3, στίχος 18, λέει: Όποιος πιστεύει σε αυτόν, δεν κρίνεται. Όποιος όμως δεν πιστεύει, έχει ήδη κριθεί. Γιατί? Επειδή δεν πίστεψε στο όνομα του μονογενή, Υιού του Θεού. Το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 1, στίχος 12 λέει, Όσοι όμως τον δέχθηκαν, δηλαδή τον Χριστό, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομα του. Τη στιγμή της σωτηρίας, σε αυτήν την στιγμή αμέσως, ένα γεγονός γίνεται που έχει αιώνια αποτελέσματα. Μια νέα γέννηση καθιερώνει έναν δεσμό που δεν μπορεί να διαλυθεί. Τη στιγμή εκείνη γεννιόμαστε ξανά στην οικογένεια του Θεού, οπότε γινόμαστε τα παιδιά του Θεού διαμέσου της πίστης στον Χριστό Ιησού. Προσέξτε, όταν γίνεστε γη του Θεού, διαπάντως θα είστε γη του Θεού. Ξανά θα πω, όταν γίνεστε γη του Θεού, διαπάντως θα είστε γη του Θεού. Παρά τις αποτυχίες σας, παρά τα λάθη σας, ο Θεός δεν θα σας αφήσει ποτέ, ούτε θα σας εγκαταλείψει ποτέ. Εσείς έχετε αιώνια ασφάλεια και είστε ασφαλείς στο χέρι του. Το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 5 στίχος 24 λέει «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα ότι εκείνος που ακούει τον λόγο μου και πιστεύει σε αυτόν που με απέστειλε έχει αιώνια ζωή». Δεν είπε «έχετε προσωρινή ζωή», δεν είπε «έχετε περιορισμένη ζωή», αλλά είπε «έχετε αιώνια ζωή» και σε κρίση δεν έρχεται, αλλά έχει ήδη μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή. Φίλοι και φίλες, σε τι είναι η πεποίθησή σας? Στον Χριστό ή στην συμπεριφορά σας? Εξαρτάστε εσείς στον θάνατο του Ιησού ή στις πράξεις σας? Βασίζεστε εσείς στη δικαιοσύνη του Ιησού ή στη δική σας δικαιοσύνη? Σας προτρέπω τώρα, όπου και αν βρίσκεστε, να πιστέψετε σε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πιστέψτε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Εμπιστευτείτε αυτόν μόνο. Και αν έχετε κάνει αυτό, τότε με πεποίθηση μπορείτε να ανακηρύξετε το ακόλουθο. Εγώ είμαι σωσμένος. Εγώ είμαι ένα παιδί του Θεού. Εγώ έχω συγχωρηθεί. Εγώ θα πάω στον Παράδεισο. Και δόξα τω Θεώ. Πάρτε μια στιγμή για να ευχαριστήσετε τον Θεό επειδή εκείνος σας έσωσε και σας έδωσε αιώνια ζωή. Να σας ευλογεί ο Θεός.